έχει καθυστερήσει παραπάνω από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Πέρυσι αυτό που ζήσαμε ήταν πρωτόγνωρο, άνοιξε δηλαδή προς τα μέσα ή τέλη του Ιούνιου η πλατφόρμα και γίνανε εντελώς καθυστερημένα οι αιτήσεις. Η δικαιολογία ήταν ότι ήταν η πρώτη χρονιά στην ΚΑΠ μετά τη μεταβατική περίοδο και γι' αυτό καθυστερήσαμε φέτος, λοιπόν, χωρίς καμιά δικαιολογία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει καθυστερήσει όσο ποτέ άλλοτε η διαδικασία, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να φοβούνται και δεν φοβούνται άδικα ότι θα γίνουν λάθη στη διαδικασία, ότι η διαδικασία θα γίνει γρήγορα ώστε να προλάβουμε τον Οκτώβρη την πρώτη δόση, την προκαταβολή δηλαδή της νέας ενίσχυσης, και δυστυχώς αυτά τα λάθη θα τα πληρώσει πάλι ο παραγωγός, διότι όταν γίνει κάποιο λάθος μιλάμε για χαμένες επιδοτήσεις από τις ήδη πετσοκομμένες και δεν έχει τώρα κανείς την πολυτέλεια να χάσει ούτε ένα ευρώ. Για να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή, το ΟΣΔΕ θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηλαδή ενεργοποίησης τέλος του Ιούνιου και από εκεί και μετά να είμαστε στις παρατάσεις. Αυτό που γινόταν δηλαδή παλιότερα προς τα μέσα ή τέλος του Ιούνιου που ήταν σε εξέλιξη η δεύτερη φάση της διαδικασίας, δηλαδή μεταβιβάσεις, δινόταν 10, 15, 20 μέρες μία παράταση μέχρι τα τέλη του Ιούλη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σήμερα λοιπόν έχουμε φάει σχεδόν το πρώτο 15ήμερο του Ιούλη και δυστυχώς δεν έχει ανοίξει ακόμα. Πιστεύω ότι δεν είναι η καλύτερη περίοδος ο Αύγουστος ώστε να γίνει η διαδικασία αυτή. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε και κάτι άλλο. Ας ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι ας ανοίξει και τώρα. Ας ανοίξει δηλαδή και καθυστερημένα ώστε να προχωρήσουμε. Δεν γίνεται να τραβήξει άλλο αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα έχουμε πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι σας είπα ότι η περίοδος ενεργοποίησης, όπως και σε εμάς, έτσι ισχύει και για τα άλλα κράτη. Δηλαδή οι περισσότεροι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή και εμείς δεν είμαστε ακόμα καν στην αρχή. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα έχουμε πρόστιμα και ο κίνδυνος είναι μόνο από τη βιαστική υλοποίηση του έργου στην περίπτωση λαθών που θα την πληρώσει ο παραγωγός με χαμένα χρήματα. Αυτό δηλαδή είναι ο κίνδυνος. Και σας είπα ότι ας ανοίξει τώρα. Πρέπει να ανοίξει άμεσα τώρα, διότι δεν υπάρχει όχι άλλος χρόνος. Έπρεπε να είχε ανοίξει χτες, εδώ και μήνες.